Καλώς ήλθατε στο Κέντρο Διαδικτυακής Εκπαίδευσης Αρνός. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το θέμα Β2 και πάμε να δούμε τα δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα, να αναφερθείτε στις ενέργειες του Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρύσανθο για το ποντιακό ζήτημα, πότε όμως, κατά το συνέδριο της Ειρήνης 1918-1919 στο Παρίσι. Και το δεύτερο ζήτημα είναι να αναφερθείτε στις ενέργειες του Μητροπολίτη Αμάσιας Γερμανού Καραβαγγέλη, τον οποίο θα το δούμε αργότερα στην Καστοριά κατά το Μακεδονικό Αγώνα, κατά το 1921, πάντα για το ίδιο ζήτημα. Και πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχουμε απαντήσει. Λοιπόν, πάμε στο Α. Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν αρχικά σύμφωνη με τον αγώνα και τις εθνικές διεκδικήσεις των ποντίων. Όμως, στο συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι, που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 1918, ο Ελευθέριος Βενιζέλος πιέστηκε πολύ από τους συμμάχους και δεν συμπεριέλευε τον πόντο στο φάκελο των ελληνικών διεκδικήσεων. Και παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των Ελλήνων του Πόντου, συμφώνησε να παραχωρηθεί η περιοχή στην υποίδρυση Αρμενική Δημοκρατία. Ωστόσο, αποφάσισε να ενισχύσει το εγχείρημα των ποντίων και έδωσε την έγκρισή του στο Μητροπολίτη Χρύσανθο να συνεχίσει την προσπάθεια ενημέρωσης όλων των πολιτικών που έλαβαν μέρος στη συνδιάσκεψη. Οι περισσότεροι από αυτούς, με εξαίρεση τους Άγγλους αντιπροσώπους, είδαν με πολύ κατανόηση τα αιτήματα των Ελληνοποντίων. Παράλληλα με τον Παμποντιακό Αγώνα, ο Χρύσανθος επισκέφτηκε το Ερυβάν και διαπραγματεύτηκε με τους Αρμένιους καθώς και με τους Μουσουλμάνους του Πόντου μία μορφή συνομοσπονδίας. Ωστόσο, η αμοιβαία καχυποψία αλλά και η συνθήκη φιλίας και συνεργασίας που υπογράφηκε το Μάρτιο του 1921 ανάμεσα στους Μπολσεβίκους και τον Κεμάλ αποτέλεσε την ταφόπλακα του ποντιακού ζητήματος. Η συνθήκη αυτή έδωσε στον αδύναμο έως τότε Κεμάλ την οικονομική, στρατιωτική και ηθική δυνατότητα να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του κατά των ποντίων και να προβάλλει υπερβολικές απαιτήσεις στη συνδιάσκεψη, οι οποίες ωστόσο δεν απορρίφθηκαν από τις νικήτριες δυνάμεις παρά το γεγονός ότι ήταν σύμμαχοι με τους Έλληνες. Και πάμε να απαντήσουμε στο δεύτερο ζήτημα, που είναι συνέχεια του πρώτου, γιατί στα ίδια περίπου βήματα του Μητροπολίτη Τραπεζούντος κινήθηκε και ο Μητροπολίτης Αμάσιας Γερμανός Καραβαγγέλης. Στις 10 Μαρτίου του 1921, ο Μητροπολίτης Αμάσιας Γερμανός Καραβαγγέλης πρότεινε στον Υπουργό Εξωτερικών Μπαλτατζή συνεργασία με τους Κούρδους και τους Αρμένιους εναντίον του κινήματος του Κεμάλ. Η κυβέρνηση του Γούναρη, απομονωμένη από τους συμμάχους, δεν πήρε θέση, ενώ οι Πόντιοι απογοητευμένοι, με πρωτοβουλία πάντα του Γερμανού Καραβαγγέλη, διοργάνωσαν δύο συνέδρια. Το ένα έγινε στην Κωνσταντινούπολη στις 17 Αυγούστου του 1921 και το άλλο έγινε στην Αθήνα στις 4 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Το 1922 τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων είχαν διαφοροποιηθεί και ο Κεμάλ, με τη φανερή υποστήριξη των Μπολσεβίκων, της Ρωσίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και τη σιωπηρή σύμπραξη της Αγγλίας, πέρασε στην αντεπίθεση που έφερε και το τέλος αυτού του εγχειρήματος.